το γήπεδο άδειασε εδώ το κλειστό της Μάρπισσας στην Πάρο, τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας, αυτό θα πρέπει να το πούμε Χρήστο Σαρή, και επίσης θα αναφέρουμε ότι θα κάνουμε και ένα θέμα, καθώς έχουμε συλλέξει στοιχεία για να δει ο κόσμος ότι η ΕΣΚΙ Κλάδων με συνδιοργανωτές, το Δήμο, την ΚΔΕΠΑΠ και τον ΑΟ Πάρου, φρόντισαν ώστε όλα να πάνε καλά. Βέβαια, οφείλουμε και ένα μεγάλο μπράβο στην κυρία Μαρία Περαντινού, πρόεδρε, γιατί πραγματικά εμείς το ζήσαμε, έρχομαστε πιο νωρίς και είδαμε ότι όλα λειτουργούσαν στην εντέλεια, και γνωρίζουμε επίσης και το δικό σου αγώνα, καθώς πολλές φορές μας έχεις φροντίσει να επισημάνεις σε εμάς πόσο σημαντικό είναι να τηρηθούν όλα αυτά, και εμείς με την πλευρά μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ωστόσο, οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Ήταν μια άψογη διοργάνωση. Μακάρι να υπήρχε κόσμος να την δει. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό ως ένα μεγάλο μέρος τον κατορθώσαμε να το δούνε μέσα από τις κάμερες. Το σχόλιο σας για το Final Four. Το πρώτη μέρα την είδατε από τις οθόνες, τη δεύτερη μέρα τη ζήσατε εδώ. Βάλατε πολλά θέματα μαζί και θα πρέπει τώρα να τα πάω ένα-ένα. Ό,τι αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, νομίζω ότι έγινε μια προσπάθεια. Κάναμε μια διαδικτυακή ενημέρωση με τους διαιτητές που συμμετείχαν στα Final Four. Είχαμε ενημερώσει όλες τις ομάδες. Προφανώς διαπιστώσατε ότι είχαμε επιβάλει και επιπλέον μέτρα από αυτά που το ίδιο το υγειονομικό πρωτόκολλο προέβλεπε, για να διασφαλίσουμε όσο δυνατόν μπορούσαμε την ασφάλεια και την υγεία των αθλητών και όλων των συμμετεχόντων στο Final Four. Ήταν ίσως από τα πιο δύσκολα Final Four που έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια σαν πρόεδρος της Ένωσης, γιατί βρεθήκαμε 6 μέρες πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων κυριολεκτικά στο κενό. Και αυτό με μια υπαναχώρηση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, την οποία μπορώ να αντιληφθώ τους λόγους, δεν μπορώ να αντιληφθώ όμως το χρόνο τον οποίο επέλεξε να το κάνει, καθότι είχε όλο το χρόνο, ένα μήνα πριν, όταν επικαιροποιήσαμε τις ημερομηνίες, να μας ενημερώσει από τότε ότι δεν προτίθεται να είναι συνδιοργανωτής σε αυτά τα Final Four. Ήταν δύσκολο, γιατί έπρεπε πρώτη φορά να εφαρμόσουμε όλα αυτά που είδατε. Ήταν δύσκολο και για τα παιδιά και για τους συμμετέχοντες να τα κάνουν πράξη. Δεν τα καταφέραμε 100%. Ήταν μεγάλο το ποσοστό όμως επιτυχίας, 90%. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις να κάνεις με παιδιά, η πρώτη τους σκέψη είναι να παίξουν. Και εκεί επικεντρωθήκαμε. Νομίζω ότι όμως όλα πήγαν καλά. Η Μαρία Περαντινού είναι ένας αφανής στρατιώτης στην προσπάθεια του μπάσκετ, δεν είναι μόνο στην Πάρο, είναι για όλο το κυκλαδίτικο μπάσκετ. Φροντίζει και έχει άποψη για πολλά θέματα και είναι από τους ανθρώπους τους οποίους χρειαζόμαστε κοντά στο μπάσκετ. Ωραία. Πρόεδρε, αυτό με την περιφέρεια πραγματικά ήθελα κάποια στιγμή να σας πάρω και προσωπικά να σας εκφράσω τα συγχαρητήριά μου, γιατί παρόλο που έφυγε ένα σημαντικό στήριγμα, εσείς πήρατε την απόφαση να προχωρήσετε παρακάτω και να κάνετε τα Final Four. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντική η στήριξη της περιφέρειας, και σίγουρα νομίζω ότι αν κάποιος βρισκόταν εδώ σήμερα από την περιφέρεια θα διαπίστωνε ότι αυτά τα μέτρα δεν τηρούνται ούτε, θα έλεγα, ούτε σε νοσοκομεία. Έτσι, νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένη αυτή η απόφαση. Και εις βάρος του κυκλαδίτικου αθλητισμού, δεν θα λέω μόνο του μπάσκετ, γιατί μπορεί να ακολουθήσει κάποια διοργάνωση σε άλλο άθλημα, και είναι πραγματικά κρίμα να μην διεξαχθεί λόγω της ανυπαρξίας της στήριξης της περιφέρειας. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια βήματα. Το πρώτο βήμα είναι ότι όταν μας κοινοποιήθηκε η απόφαση της περιφέρειας, δεν ήταν μόνο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν ευτυχώς μέσω της τεχνολογίας έχουμε τη δυνατότητα πλέον να επικοινωνούμε με όλες τις ομάδες. Όλες οι ομάδες λοιπόν εξέφρασαν την επιθυμία να διεξαχθούν τα Final Four, γιατί είναι το επιστέγασμα της αγωνιστικής προσπάθειας των παιδιών. Για το συγκεκριμένο Final Four εδώ που είμαστε, έχουν συμβάλει αρκετοί παριανοί ιδιώτες ώστε να πραγματοποιηθεί. Στην Πάρο μεγάλο κομμάτι θα σηκώσει, στη Σαντορίνη, μεγάλο βάρος θα σηκώσει η ομάδα της Σαντορίνης ίδια. Και στην Τίνο το βάρος θα το σηκώσουν οι ομάδες, αλλά εκεί επειδή είναι και λίγο, μας διευκολύνει λίγο η συγκοινωνία αυτή τη στιγμή, θα είναι λιγότερο. Εγώ μπορώ να καταλάβω τους λόγους, ξαναλέω, αλλά θα έπρεπε να μας ειδοποιήσουν νωρίτερα. Αυτό είναι το παράπονό μας. Δεν θα έπρεπε να μας αφήσουν τελευταία ώρα. Επίσης, από τις πληροφορίες που έχω, είναι ότι η περιφέρεια προσανατολίζεται
και με απόφαση που διάβασα των Περιφερειακών Συμβούλων Δωδεκανήσου, οι οποίοι τα κονδύλια τους του πολιτισμού και του αθλητισμού τα διέθεσαν στην περιφέρεια για υγειονομικούς λόγους. Είναι κατανοητά, ζούμε σε μια περίεργη εποχή, έτσι. Είδατε, δηλαδή, και το μπάσκετ ακόμα το οποίο παίξαμε ήταν καινούριο. Ήταν και μια, θα έλεγα, πρόβα τζενεράλε, έτσι, γιατί αυτά τα μέτρα αύριο θα ακολουθούν στην Τίνο και θα είναι και τα μέτρα τα οποία θα ακολουθηθούν στην έναρξη των πρωταθλημάτων της Ένωσης. Δυστυχώς, με αυτόν τον τρόπο θα παίξουν. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Θα άρα... μάθουμε να ζούμε με αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, μόνο πλέον αν βρεθεί το εμβόλιο και μπούμε σε πλήρη κανονικότητα. Πιστεύω ότι και τον Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, έτσι θα πάμε και κλεισμένο το θυρών. Το ευχόμαστε. Είχα και μία επικοινωνία με τον γιατρό, τον κύριο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έφτιαξε το υγειονομικό πρωτόκολλο του μπάσκετ, προκειμένου να μας δώσει κάποιες πρόσθετες διευκρινήσεις που χρειαζόμαστε. Και όταν του είπα το τι βάλαμε εμείς επιπλέον, μου είπε: Πρόεδρε, είσαι υπερβολικός. Του λέω: Προτιμώ να είμαι υπερβολικός και να αισθάνομαι ασφάλεια παρά να είμαι λυπής. Έτσι ήταν. Και έπρεπε να γίνουν όλα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ήταν και αυτό ένα μείον. Είναι λυπή τα δρομολόγια. Δηλαδή, άλλα δρομολόγια ήταν πέρσι το καλοκαίρι, άλλα είναι φέτος. Και δυσκόλεψε και αυτό ακόμα περισσότερο. Είδατε ότι η ομάδα, ας πούμε, που είναι ουσιαστικά το ανάποδο, δηλαδή η Σαντορίνη δεν πάει στην Τίνο και η Τίνος δεν πάει στη Σαντορίνη. Είναι ένα κόστος 2.000 και ευρώ. Είναι κατανοητό, δεν είναι εύκολες εποχές αυτή τη στιγμή για τέτοια ποσά. Ο Λόρις ο Σαλάχης θα βρεθεί και στα άλλα Final Four. Την Πέμπτη θα είμαι στον τελικό της Τίνου, γιατί παράλληλα δεν είμαστε συνταξιούχοι, εξασκούμε και το επάγγελμά μας. Όπου αύριο ταξιδεύει η Εβίνα η Μάλτση μαζί με μια διεθνή Ολλανδή μπασκεμπολίστρια, την Μπούνστρα τη Τζάνης, και θα είναι στο Final Four των κοριτσιών για να μιλήσει με τα κορίτσια. Όπως είδατε εδώ, μιλήσανε οι δύο παλέμαχοι καλαθοσφαιριστές μετά το τέλος του πρώτου αγώνα. Προσπαθούμε τουλάχιστον να υπάρχει μια παρουσία, έτσι ώστε να δώσουμε ένα περισσότερο ενδιαφέρον στα παιδιά. Έπαιξε ρόλο και εδώ η παρουσία του κυρίου Καράγκουτη και του κυρίου Χριστοδούλου, πάρα πολύ μεγάλο. Είναι σημαντικό να ακούσα που κάναμε μια προσπάθεια, ήταν εδώ ο Γιώργος ο Πρίντεζης, αλλά έφευγε εκτάκτος για Σύρο, οπότε μου είπε ότι επιφυλάσσεται όταν τον χρειαστούμε στο μέλλον. Είναι σημαντικό οι μικροί αθλητές να ακούνε και να βλέπουν πρότυπα, γιατί όταν ακούς από μπασκεμπολίστες το τι δουλειά έχουν κάνει για να φτάσουν εκεί που είναι, ίσως να είναι και ένα κίνητρο και για αυτά τα παιδιά, ότι δεν είναι, γιατί είναι λίγο η νοοτροπία παιχταρά μου, και εκεί λίγο τους καίμε. Έτσι, όταν ακούσει, δηλαδή ακούσα ότι πρέπει να κάνουν 400-500 σου, το ένας κοιτούσε τον άλλον. Είναι σημαντικό όμως να τα ακούς από ανθρώπους που τα έχουν κάνει και όχι από κάποιον που μπορεί να τα ξέρει, αλλά που ουσιαστικά δεν τα έχει κάνει. Οφείλουμε πάντως να ομολογήσουμε ότι υπάρχει εξέλιξη στο άθλημα στις Κυκλάδες. Σίγουρα. Έχει ανέβει το επίπεδο. Βλέπετε ότι οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές. Σχεδόν είμαστε στους 1.650 αθλητές με 12 ομάδες. Το νούμερο είναι, αν το διαιρέσετε, πιάνουμε τους μέσους όρους της ΕΣΚΑ και της ΕΣΚΑΝΑ. Δηλαδή, αν το διαιρέσετε αυτό, βγαίνει γύρω σε 150-180 αθλητές κάθε σύλλογος, μέσος όρος, έτσι. Είναι σημαντικό και όλες οι ομάδες κάνουν σημαντικό έργο και όλες οι ομάδες είναι σημαντικές. Δεν πάει να πει ότι επειδή κάποιος πήρε τα πρωταθλήματα ότι ή μπορεί να πάρει στο μέλλον ότι είναι μεγαλύτερος ο ρόλος του. Χρειάζονται όλοι για να γίνουν, για να βελτιωθεί και ο πρώτος, να βελτιωθεί και ο δεύτερος και ούτω καθεξής. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκεται. Είδατε, ας πούμε, ότι τα παιδιά της Τίνου φέτος, ενώ είχαν δύο χρονιές πάρα πολύ καλές, η φετινή ομάδα υπολείπονται. Θα έρθει ίσως. Μπράβο, ακριβώς. Άρα χρειάζεται όλοι να δουλεύουν. Και αυτή τη στιγμή το καλό είναι ότι θα έλεγα ότι το μπάσκετ είναι μια οικογένεια και νομίζω το έχετε ζήσει. Έτσι. Βλέπετε την εκτίμηση που υπάρχει μεταξύ των προπονητών, βλέπετε τα παιδιά, τη συμπεριφορά που έχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το πώς εξελίσσονται στην όλη πορεία τους.
Επίσης, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, Πρόεδρε, είναι ότι βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια εξέλιξη όσον αφορά και την ΕΣ Κυκλάδων. Πολλά νεαρά άτομα έχουν μπει, νέοι, στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες έχουν αναμειχθεί ακόμα περισσότεροι. Αυτό σίγουρα έχει φέρει και μια νέα πνοή και με την καθοδήγηση εσάς των παλαιότερων. Νομίζω ότι η συνταγή μπορούμε να πούμε ότι είναι επιτυχημένη. Ο Λόρις Σαλάχας υπηρετεί πολλά χρόνια το χώρο του μπάσκετ, Κυκλάδας. Τι σκέπτεται για το μέλλον? Νομίζω ότι μετά τα λήξη του Final Four έρχονται και οι αρχαιρεσίες της ΕΣ Κυκλάδων. Θα σας ξαναδούμε να διεκδικείτε τη θέση του Προέδρου. Καταρχάς θα πρέπει να πω ότι αναλαμβάνοντας σαν Πρόεδρος η προτεραιότητά μου ήταν να εκπαιδευτούν στελέχη τα οποία κάποια στιγμή όταν ο Λόρις Σαλάχας... συνεχόμενα είναι 11 στην Ένωση. Υπήρξα όμως και παλαιότερα σύμβουλος, συνολικά 14-15. Των ιδρυτών δηλαδή περίπου? Όχι. Οι ιδρυτές της Ένωσης είναι άλλοι. Εμείς ακολουθήσαμε. Ωραία. Η προτεραιότητα ήταν να εκπαιδευτούν άνθρωποι για να μπορούν να συνεχιστεί. Γιατί κάποια στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή αποχωρήσω εγώ ή οποιοδήποτε πρόεδρος, θα πρέπει να υπάρχουν άτομα τα οποία να μπορούν απρόσκοπτα να συνεχίσει η λειτουργία της Ένωσης. Έτσι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δώσαμε τη δυνατότητα να υπάρχει αντιπροσώπευση από όλα τα νησιά. Αυτό μας δίνει μια καλύτερη εικόνα, ποια είναι τα προβλήματα κάθε νησιού ξεχωριστά, ώστε να μπορούμε να τα εκτιμούμε σωστότερα και να παίρνουμε όσο το δυνατόν μπορούμε, έτσι, γιατί πάντα οι αποφάσεις παίρνονται με τα δεδομένα τα οποία έχεις. Όσο το λοιπόν περισσότερα δεδομένα έχουμε, τόσο καλύτερη, πιο σωστή θα είναι η απόφαση. Τώρα στο τελευταίο ερώτημα, το τι θα κάνει ο Λόρις Σαλάχας, θα αποφασίσει όταν ήρθε η ώρα. Εμείς ελπίζουμε να σας έχουμε πολλά χρόνια κοντά μας στο μπάσκετ, από ποια θέση εσείς επιθυμείτε να το υπηρετήσετε, γιατί είστε γνώστης του αθλήματος και σίγουρα από όπου και να το υπηρετήσετε θα έχετε να προσφέρετε πολλά. Θα ήθελα και ένα μήνυμα τελευταίο δικό σας για τα Final Four που ακολουθούν, των Κορασίδων και των Φίβων, και αν θέλετε κάποιο σχόλιο να κάνετε γενικότερα. Στην πρώτη ερώτηση δεν έχω δηλώσει από την αρχή, και το ξέρει και το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε ερωτευμένος είμαι με την καρέκλα του Προέδρου, ούτε σκοπεύω να γεράσω στην καρέκλα, έτσι. Έχω πει ότι για όλους τους ανθρώπους και για όλους τους Προέδρους υπάρχει μια ημερομηνία λήξεως, την οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να τηρήσουν, ώστε να πάει και ένα βήμα παρακάτω ή όποια διοίκηση είναι αυτή. Τώρα, για τα Final Four τα οποία έρχονται, εντάξει, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, γιατί δεν ξέρεις τι προβλήματα θα προκύψουν. Οι τρεις ομάδες είναι, έτσι, αποτελεί ένα ερωτηματικό, έτσι, το πόσο... Οι τρεις ομάδες είναι τρεις ομάδες, είπαμε, είναι δεδομένα τα προβλήματα. Προλάβαμε να αντικαταστήσουμε με την αποχώρηση της Ερμούπολης τη μία ομάδα. Δυστυχώς δεν προλάβαμε με όλα αυτά που συνέβησαν να μπουν, γιατί θα έπρεπε και να προετοιμαστούν τώρα οι ομάδες προκειμένου να λάβουν μέρος. Άρα το λοιπόν πάμε στα Final Four των τριών. Υπάρχει ένα οξύμπορο ότι κάποιος θα περάσει μπάι στον τελικό, αλλά όπως είδατε με ένα παιχνίδι μπορεί να αποκτήσεις καλύτερο ρυθμό για τον τελικό. Άρα εδώ τώρα οι απόψεις διήστανται, ας το πούμε. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι αποφασίσατε να δώσετε χαρά στα παιδιά. Το πρώτο... Ήταν και χαρά. Αυτό ήταν όλων των ανθρώπων, γιατί και οι άνθρωποι του ΑΟΠΑΡΟΥ και ο Άκης Αλιμπράντης, έτσι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε τον Άκη τον Αλιμπράντη, και ο πρόεδρος του ΑΟΠΑΡΟΥ, ο Αντώνης Ολάμπρου, μοχθήσανε, δηλαδή όλων η σκέψη είναι τα παιδιά. Είδατε ότι δεν διεκδίκησε κανείς δάφνες από αυτό που έγινε. Ήταν, και αυτό έχω πει πολλές φορές, ότι αυτό που θα πάρω φεύγοντας κάποια στιγμή από πρόεδρος θα είναι η χαρά αυτών των παιδιών από τα Final Four, τα πρόσωπά τους δηλαδή, το τι βλέπεις, δηλαδή να έχει κερδίσει το Final Four και να κλαίει, να έχει κερδίσει το Final Four και να είναι στα ουράνια, και από την άλλη πλευρά να βλέπεις πρόσωπα, ας πούμε, και να χτυπάει ο ηττημένος του συμπαίκτης του πλάτη, δεν πειράζει, θα πάμε του χρόνου. Είναι αυτές τις σκηνές που θα πάρω, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε, δηλαδή μια ομάδα θα πάρει ένα τρόπαιο. Η Ένωση δεν έχει να πάρει κάτι. Είναι αυτή η χαρά των παιδιών όμως. Ωραία.
Εγώ νομίζω και έχω την αίσθηση ότι θα συναντηθούμε σύντομα πάλι σε κάποιο γήπεδο. Και μακάρι αυτό να είναι τη Σαντορίνη, γιατί και ο Αντώνης ο Κοράιζης και από τη Βολκάνο τηλεόραση μου έχει εκφράσει την επιθυμία του να μιλήσει μαζί σας κάποια στιγμή. Δεν γνωρίζω αν θα είστε. Σας ρώτησα πριν, δεν μου απαντήσατε αν θα είστε ο ίδιος. Ωστόσο, εγώ εύχομαι να είστε και να τα πούμε. Υπάρχει, έχει γίνει πρόσκληση στον κύριο Βασιλακόπουλο να έρθει στο Final Four της Σαντορίνης. Θα μου απαντήσει αύριο. Καταλαβαίνετε όταν κατέβει ο πρόεδρος. Θα είμαι εκεί. Τώρα εντάξει, κοιτάζουμε, γιατί είναι δύσκολη περίοδος επαγγελματικά. Μήπως και εκεί πάω την τελευταία μέρα, την Τρίτη δηλαδή, παρευρεθώ. Οπότε να μην έχει κανείς παράπονο, γιατί μετά θα έχουμε παράπονα από το πρόεδρο της Σαντορίνης. Σε ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε, και συγχαρητήρια για τον αγώνα που κατέβαλες, προκειμένου να δούμε αυτό εδώ το όμορφο πράγμα που ζήσαμε 2 μέρες και αυτό που θα ακολουθήσει, που είμαι σίγουρος ότι θα είναι εξίσου καλό. Θα μου επιτρέψετε, δεν είναι τα συγχαρητήρια, ανοίγουν και στον Νίκο τον Μαραγκό και στον... Σε όλη τη διοίκηση. Δηλαδή ήταν όλη η διοίκηση, ήταν συσπηρωμένη να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας αυτά τα Final Four, γιατί ξαναλέω, βρεθήκαμε κυριολεκτικά στο κενό. Έτσι, δηλαδή δεν ξέραμε αν θα τα καταφέρουμε. Και είχαμε καθημερινές βραδινές συναντήσεις μέχρι τις 11 προκειμένου να βλέπουμε τι προβλήματα προκύπτουν και πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Θα πω και μια πικρία τώρα, ας πούμε, κάποιοι δεν το εκτίμησαν δε όντως, και θα πρέπει, για να πάει μπροστά το κυκλαδίτικο μπάσκετ, καταλαβαίνω τους παράγοντες των ομάδων που έχουν στόχους, φιλοδοξίες για τις ομάδες τους, αλλά θα πρέπει να μάθουν να βλέπουν λίγο πιο μακριά και να βλέπουν, να βάζουν δηλαδή πρώτα το καλό του κυκλαδίτικου μπάσκετ και μετά σε δεύτερη μοίρα, αν θέλετε, με την καλή έννοια, την ομάδα τους. Γιατί αν κοιτάξεις πρώτα τη δική σου, ας το πούμε, πώς να πω, διευκόλυνση, τι μπορείς να κάνεις, πιθανόν το αποτέλεσμα να είναι τελείως διαφορετικό, έτσι. Άρα θα πρέπει λιγάκι να μάθουμε να βλέπουμε συνολικά το μπάσκετ σαν Κυκλάδες. Δεν γίνεται να πάει το μπάσκετ στις Κυκλάδες μπροστά μονομερός από μία ομάδα. Πρέπει και οι 12 ομάδες να συμβάλλουν σε αυτό για να πάει μπροστά. Ωραία. Να το ευχηθούμε λοιπόν όλοι και ανανεύουμε το ραντεβού για κάποιο επόμενο Final Four. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ήταν ο Λόρης Σαλάχας, πρόεδρος της Κυκλάδων.